Να δούμε τώρα, Κατερίνα, τα άκρος ενδιαφέροντα στοιχεία έρευνα του ΕΚΠΑ για τι ψυχοκοινωνικέ επιπτώσει τη καραντίνας. Είναι ένα ζήτημα που δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε άλλα πολύ πιο πιεστικά ζητήματα. Το ΕΚΠΑ πράγματι, με μια πολύ μεγάλη ομάδα επιστημών, ασχολήθηκε με αυτό. Βρήκε λοιπόν ότι έχουμε ζητήματα με χρόνιο άγχο, έχουμε ζητήματα με διαταραχέ ύπνου, στρε, κατάθλιψη και όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από του γιατρού έγκαιρα. Θα πρέπει να υπάρχει η επαφή του ασθενή με το γιατρό, έστω και με, με τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνία, mm -hmm. δηλαδή μέσω διαδικτύου. Ενώ υπάρχουν και συγκεκριμένε, θα λέγαμε, κατευθύνσει στο πρέπει να γίνει με άτομα, με ογκολογικούς ασθενείς που ενδεχομένω θα πρέπει να αλλάξει και το πρωτόκολλο το θεραπευτικό του.